Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ, Νίκο, είναι μια ληστεία που κρατήθηκε κρυφή από την αστυνομία για τους λόγους που θα εξηγήσουμε, γιατί έχει άρωμα τρομοκρατίας. Σημειώθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στον Τυρό Αρκαδίας. Είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό και εδώ βλέπουμε τον οπλοφόρο με το μαντίλι στο πρόσωπο και την περούκα να έχει κρατά το πιστόλι του με το δεξί του χέρι. Εδώ είναι υπάλληλος προϊσταμένη της τράπεζας. Την έχει κατεβάσει στο υπόγειο και έχει ανοίξει εδώ με προτεταμένο το όπλο του πάλι το χρηματοκιβώτιο. Κρατήθηκαν, Νίκο, όμοιροι 25 περίπου λεπτά. Στο δεξί χέρι το όπλο στο μεταξύ. Στην προηγούμενη φωτογραφία διακρινόταν και πολύ περισσότερο για να καταλάβουμε εδώ. Το βλέπουμε. Εδώ. Οι υπάλληλοι αλλά και οι 10 περίπου πελάτες του καταστήματος μέχρι να παρέλθει ο χρόνος της χρονοκαθυστέρησης για να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Ωστόσο, Νίκο, θα πρέπει να αποκαλύψουμε εκτός από αυτές τις φωτογραφίες διαπιστώθηκε και ένα αστυνομικό φιάσκο καθώς κάποιος από τους υπαλλήλους πρόλαβε και πάτησε τον μπουτόν του συναγερμού αλλά κάποιος αξιωματικός από το ΑΤΑΦ Λεωνιδίου, εφόσον δεν απαντούσαν στις κλήσεις τηλεφωνικές και ήταν λογικό αφού ήταν όμοιροι οι υπάλληλοι, έστειλε τον καφετζή, το γειτονικό καφετζή, ο οποίος μπήκε μέσα στην τράπεζα και το μόνο που ρώτησε είναι αν γίνεται ληστεία. Να πάει η αστυνομία εκεί, πήρε τηλέφωνο τον καφετζή που ήταν δίπλα και του πήγαινε στην τράπεζα να δει αν γίνεται ληστεία. Και μπήκε ο άνθρωπος μέσα και λέει: ρε παιδιά, γίνεται ληστεία. Και πάλι καλά που δεν είχαμε τα χειρότερα. Όμοιρο και αυτό, ναι.